Σας καλωσορίζουμε σε ένα χώρο που είναι απόλυτα ταυτισμένος με την ιστορία του τόπου μας. Μια ιστορία για την οποία είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι. Η Κάλυμνος, στη μακραίωνη ιστορική πορεία της προς την ενσωμάτωση, έχει δώσει το δικό της ξεχωριστό παρόν με ποταμούς αίματος με αποκορύφωμα τον Πετροπόλεμο του 35, τον οποίο σημάδεψαν με την παρουσία τους οι Καλυμνιές γυναίκες και ο Μανώλης Καζόνης με το θάνατό του από τους Ιταλούς κατακτητές. Η παρουσία αυτή έμεινε ανεξίτηλα γραμμένη στις σελίδες της ιστορίας. Πρωταγωνιστές πολύ Καλύμνοι, με κύριο εκφραστή το Σκεύο Ζερβό, το μεγάλο επιστήμονα, τον άνθρωπο που έδωσε το είναι του για να είμαστε εμείς όλοι σήμερα ελεύθεροι. Το δήμαρχο και οικοδεσπότη της σημερινής εκδήλωσης, κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη. Ευζωνές μας, πρόεδρε των Ευζώνων, ο Φίλιππος Ολυμπίδης εκπροσώπησε το 67 στις Βρυξέλλες, ήταν στην Προεδρική Φρουρά μαζί με όλους τους Καλύμνιους που υπηρέτησαν αυτό το ιστορικό σώμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε αυτό εδώ πράγμα το ιστορικό χώρο. Σήμερα η Κάλυμνος έζησε μοναδικές στιγμές. Προσωπικά δεν έχω δει τέτοια πάνδημη συνάντηση όλων μας και όλοι μαζί, Εύζωνες, ελληνικός στρατός, αεροπορία. Δώσαμε όλοι ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους, ιδιαίτερα τους απέναντί μας, στις μεγάλες δυνάμεις, ότι εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας, η Κάλυμνος, τα Ίμνια, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Μακεδονία μας. Εδώ έχουμε εκπροσώπηση από τη Μακεδονία, τον κύριο Τάτσιο Γιώργο, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αμακεδόνων, αν το λέω καλά, χειροκροτήστε το. Να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλους ότι το στάτους στην περιοχή μας δεν θα αλλάξει, διότι θα βρει μονιασμένο όλο τον ελληνισμό όπως έγινε και γίνεται αυτή την ώρα στον Εύρο. Τι να πει κανείς, πραγματικά εγώ είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, τόσα χρόνια δήμαρχος, τέτοια παρέλαση, τέτοια συνάντηση δεν την ξανάντησα. Ευχαριστώ από καρδιάς όλο τον καλυμνιακό λαό, τους Εύζωνες μας, ξανά πανέω, το στρατό μας, τους αεροπόρους μας, τόσο πολύ σήμερα μας έκαναν υπερήφανος. Χρόνια πολλά σε όλους και πάντα θα είμαστε ελεύθεροι εάν είμαστε όλοι μονιασμένοι. Χρόνια πολλά. Σύντομος θα είμαι να δώσω σε έναν ένα από τους Εύζωνες μας. Δεν έχουμε την τύχη να τους έχουμε κοντά μας, να με την άδειά σας από ένα συμβολικό δώρο. Δεν ξέρω βέβαια το πρωτόκολλο αν μπορούν. Συμβολικό δώρο είναι ο Καλύμνιος Φουγκαράς, αυτός ο οποίος δίνει, έδινε και θα συνεχίσει να δίνει την δική του ξεχωριστή μάχη στους βυθούς των ελληνικών θαλασσών που τώρα και αυτοί αμφισβητούνται από τη γειτονική χώρα. Και όλη τη Μεσογείου, Δήμαρχε. Και όλη τη Μεσογείου, πολύ σωστά κύριε Βουλευτά. Ο κύριος Δήμαρχος θα δώσει στον υπεύθυνο της Φρουράς τα δώρα, τα οποία μετά θα πάρουν οι Εύζωνες μας, οι οποίοι πρέπει να στέκονται σε στάση προσοχής. Ο κύριος Δήμαρχος θα δώσει και ένα δώρο στον επικεφαλή της Μακεδονικής Αντιπροσωπείας που ήρθε εδώ, όπως είπε, η Δύση εξώτης για να παρελάσει. Από το ιστορικό χωριό Στάρτσοβο, Στατσοβίτες, που βρίσκεται στην περιοχή του Άνω Στριμώνα στην Βουλγαρία.
έδωσαν μεγάλες μάχες στον μακεδονικό αγώνα και με την ανταλλαγή πληθυσμών το 1913 έφυγαν από εκεί, τους ξερίζωσαν από εκεί, είναι ξεριζωμένοι και αυτοί, και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή των Σερών. Τους ευχαριστώ από καρδιάς, διότι έκαναν τόσα κυβέρνατα και εγκαταστάσαμε όλοι τα οποία έφυγαν στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ειλικρινά δεν αποφεύγω τις προσφωνήσεις, τα είπε ο Δήμαρχος για χάρη συντομίας, να σεβαστούμε τους ευζωνές μας. Θέλω όμως να εκφράσω τα συναισθήματα μου, τα οποία είναι συναισθήματα ανάμειχτα. Μεγάλη συγκίνηση, μεγάλη χαρά, δηλαδή αυτό που έζησα εγώ φαντάζομαι θα το έζησαν και οι υπόλοιποι Γαλλήνοι, θα το δουν και οι υπόλοιποι Έλληνες, είναι κάτι ανεπανάληπτο. Εικόνα στο μυαλό μου, αυτή η παρέλαση σημερινή, αυτή η οργάνωση, αυτή η τελειότητα, η αρχαιότητα, αυτός ο παλμός μόνο φαντάζομαι με την 7η Μαρτίου του 1948 θα μπορούσε να συγκριθεί. Για να γίνει όλο αυτό που έγινε, βοήθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι, αρχίσω να κατανομάζω έναν ένα. Πρώτα από την αυτού εξοχότητα του πρόεδρου της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, τον συνταγματάκη, τον κύριο Δημητρόπουλο. Πολλοί κόσμος, ήταν μια άκυρο διοργάνωση, συγχαρητήρια σε όλους. Το χαρήκαμε και αποδείξαμε ότι είμαστε εδώ και για τα δύσκολα, ως Έλληνες, ως Γαλλήνοι. Τίποτα άλλο, χρόνια πολλά σε όλους μας. Εμείς, ως επαρχείο, θα δώσουμε και εμείς κάποια αναμνηστικά δωράκια στους εύζωνες, στα παιδιά αυτά που μας έδωσαν αυτή την ανίποτη χαρά. Και επίσης θα δώσουμε και ένα αναμνηστικό έτσι έπαινο στους εύζωνες, στους καλύμνους, στους παλιούς, που τίμησαν το σώμα των ευζώνων. Και μία γρήγορη ανάγνωση της ανάμνησης της επίσκεψης Προεδρικής Φρουράς στην Κάλυμνο επί τη ευκαιρία της επετείου της ενσωμάτωσης των Δεκανήσεων στην μητέρα Ελλάδα. Με μια επίσκεψη που περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για όλους μας και μας δίνει χαρά και κουράγια αυτές τις τόσο δύσκολες μέρες που περνά ο τόπος μας. Κάλυμνος 7 Μαρτίου 2020. Κύριε Σταματάρχε, αυτό για εσάς. Σας ευχαριστούμε που πρώτη στιγμή αγκαλιάσατε την εκδήλωσή μας. Τοπικά προϊόντα, συμβολικά από το νησί μας. Σε όλους τους έζωνες ένα παρόμοιο δώρο. Για χάρη συντομίας. Απλώς ήθελα να πω το εξής, το οποίο από τότε που ανέλαβα σε αυτή την ιδιαίτερα τιμητική θέση να είμαι διοικητής της Προεδρικής Φρουράς, αυτό το οποίο λέω πάντα σε όλο τον κόσμο, είναι ότι αυτή η μονάδα σύμβολο της νεότερης ιστορίας του ελληνικού έθνους έχει μία διπλή αποστολή. Στο εσωτερικό έξαψη του εθνικού φρονήματος για τους Έλληνες, αλλά όχι μόνο το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό, και ξέρετε πολύ καλά ότι πηγαίνουμε σε όλο τον κόσμο όπου μας καλούνε, αλλά και στους ξένους, όποιοι είναι αυτοί, είτε αρχηγοί ξένων κρατών που επισκέπτονται τη χώρα μας, είτε είναι απλοί τουρίστες, πρόκληση θαυμασμού και δέους, για να τους δείξουμε ότι εδώ είμαστε και δεν παραδίδουμε τίποτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν αρχαιολογίας των ευζώνων και ως εκ τούτου δικαιούται να είναι και πρώτος στη βράβευση. Φίλιππος Ολυμπίτης. Λέγεται μία φορά ευζώνας, πάντα ευζώνας. Χειροκροτήστε τους. Αν κάποιος δει τη φωτογραφία του κυρίου Φίλιππα, είναι φτιστός ο γιος του, να εδώ, αυτός ο ίδιος είναι. Εγώ, λόγω συγγένειας, τι Θεόφιλος Μακλής, έλα το πάρεις. Δεσμότητε. Συναράκης Γεώργιος. Φετός Γεώργιος δεσμότητε. Συναράκης λοιπόν. Σήκωσε το παράστημά σου, Τσιναράκη, έτσι, μπράβο. Φετός Γεώργιος.
πραγματικά σήμερα από την Κάλυμνο στείλαμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις και πιστέψαμε, κύριε διοικητά, ειλικρινά αυτό που είπατε, η έξαψη αυτή υπήρχε σήμερα σε όλη την παρέλαση και σε όλο το νησί. Το πάθος το έχουμε όλοι μας μέσα, μας το δυναμώσατε και εδώ να ξέρετε, φιλάμε Θερμοπύλες στα Δωδεκάνησα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Τσουφάς Αντώνιος, δεν είχαμε τηλέφωνο, εκφωνώ το όνομά του. Εδώ, ωραία. Κύριε Γεγέρογλου. Κύριος Φραντζέσκος Πανορμήτης, ελάτε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους, ελεύθερα για την πατρίδα, και η εθνική ομοψηφία είναι η προϋπόθεση για να πορευτούμε με δύναμη, με αισιοδοξία και με όλα όσα οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν για να έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά ξανά. Κύριε Πρόεδρε, Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Επαρχιετή, το όνομα του Φωλιά. Φραντζέσκος Πανορμήτης. Τρικύλης Ιωάννης, ετοιμάστε. Ο κύριος Τρικύλης Γιάννης. Ο Τσολιάς, ο Τσολιάς. Ο Τσολιάς. Κύριος Μαστροκούμπος είναι εδώ, Παρής Παράταξης. Κύριε Μαύρε. Κύριος Κούρος Γεώργιος, να ετοιμάζεται. Κύριος Κούρος Γεώργιος. Κλειδαράς Εμμανουήλ. Μιλάτος Δημήτρης. Τόλιος Γεώργιος. Μιλάτος Δημήτρης. Ωραία. Επικεφαλής Παράταξης. Κύριε Γαλουζή, κύριε Πούγκη. Μιλάτος Δημήτριος. Φτάνουμε στους δύο τελευταίους, στους νεότερους. Τόλιος Γεώργιος. Τόλιος Γεώργιος. Ωραία. Γεννής Ελευθέριος Τονίδα. Ο Λευτέρη, έλα Λευτέρη. Κυρία Σεμίραμης. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Ο συνάδελφος μου, ο Κώστας Σταυλάς. Κώστα, σε παρακαλώ. Ναι. Ποιος? Ο Γιώργος Σοκούρος με τον Κώστα το Σταυλά. Έλα, Κώστα. Γιώργος Σκούρος. Κύριε Ζωήδη. Κύριε Ζωήδη, αντιδήμαρχος. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα τελευταίο. Δεν είναι εύσονας, αλλά έφτιαξε τους εύζονες εδώ έξω. Ο Μιχάλης ο Κυράννης. Είναι στην παρέλαση, θα το παραλάβει ο Πρόεδρος των Αγνωστηρίων. Εμείς στον παρόδο, η φωνή ωραία που ακούσατε και δεν είπε τόσο όμορφα, ήταν του Παναγιώτη του Γιαμαίου. Έτσι να το ξέρουμε, ένα χειροπρόθεσμα. Αυτή ήταν η παρέλαση, αυτή ήταν η εκδήλωσή μας. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Υγεία σε όλους. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Η πρόεδρος του Συμβουλίου των Ελληνίδων. Εδώ, ελάτε παραδό. Κυρία Φόπη, έρχεται εδώ. Σταματάξτε το σώμα. Θέλουμε να προσφέρουμε ένα δώρο στους όλους μας. Για την ηματιοθήκη σας. Είναι μοναδικής ποιότητας στην Ελλάδα. Νησιώτικη ζώνη, φαίνεται από το λίγο των Ινδίδων εδώ. Και θα σας πω μόνο αυτό που έγραψε στην κάρτα για την ρηματιοθήκη της Προεδρικής Φρουράς, ένα απλό αντίδωρο για την τιμή που μας έγινε να επισκεφτείτε την πατρίδα μας. Η πρόεδρος και το Πρωθυπουργό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιώργιος, ο πρώτος τελευταίος έφτασε της Καλύμνου. Από την κυρία Καπιεράκη, περιφερειακή σύμβουλο.
με αυτές τις εικόνες το ρεπορτάζ μας τελειώνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ωραία.